πολλές φίλες και τους λίγους φίλους, αλλά εκλεκτούς. Τα τελευταία 3,5 χρόνια που έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος αυτής της πόλης, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας συμπίπτει με τις χειρότερες στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας. Η οικονομική κρίση με το πέρασμά της όχι μόνο έχει εκμηδενήσει αξίες και κεκτημένα ολόκληρων δεκαετιών, αλλά κυρίως έχει συρρυκνώσει την υπόλοιψη και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που την βιώνουν με ακραίο τρόπο. Με πρώτες φυσικά τις γυναίκες, τον οποίο τα δικαιώματα που με πολύ κόπο κατόρθωσαν να κατακτήσουν δεν έχουν μείνει ανέγκυχτα από αυτή την κατάσταση. Έρευνες, όπως πρόσφατα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται κατά 15% λιγότερο από τους άνδρες, αποκαλύπτουν συνεχώς τη θέση στην οποία βρίσκεται η σύγχρονη γυναίκα. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για την ανεργία στις γυναίκες, για τον κοινωνικό αποκλεισμό, για τις διακρίσεις απέναντι στις χρήσιμες ουσιών ή στις ανύπαντρες γυναίκες. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνει ένα παιδί σήμερα. Φανταστείτε τώρα πόσο δραματικά πιο δύσκολο είναι να το μεγαλώνει μόνη σου, μέσα σε ένα καθόλου υποστηρικτικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Και όλα αυτά στην Ελλάδα του 2014, την Ελλάδα της κρίσης. Και για να έρθω στο θέμα της βίας με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, πιστεύω ακράδαντα πως όλα όσα προανέφερα συνιστούν μορφές βίας ενάντια στη σύγχρονη γυναίκα. Η βία της ανεργίας, των διακρίσεων, των χαμηλών μισθών, της φτώχειας. Η βία της απόγνωσης και της αγωνίας για το μέλλον, για το μεγάλωμα των παιδιών, για την κάλυψη βασικών αναγκών και την ασφάλιση. Αυτό που βιώνουμε σήμερα ως γυναίκες είναι από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουν συντελεστεί σε αυτή τη χώρα. Και η αδικία από μόνη της είναι βία. Κάθε μέρα συναντώ γυναίκες. Συζητώ μαζί τους. Αφού κράζουμε την εμπειρία τους, κατανοώ την ανάγκη τους και προσπαθώ μαζί τους να βρω λύσεις. Η έννοια μου, οι προσπάθειες μου ως δήμαρχος, ως εργαζόμενη μητέρα και ως ενεργός πολίτης ήταν, είναι και θα είναι προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της γυναίκας της πόλης μας. Θεωρώ πως μέσα από την αδιάκοπη και σκληρή μας δουλειά, στο κοινωνικό τομέα έχουμε καταφέρει πολλά. Στηρίζουμε την εργαζόμενη, την ανύπαντρη μητέρα, την άπορη, την άνεργη γυναίκα μέσα από τις δομές που έχουμε αναπτύξει, με τους παιδικούς σταθμούς, το κοινωνικό παντοπολείο, το γραφείο καταναλωτή, τα δημοτικά ιατρεία και άλλες δομές που με πολλή προσπάθεια έχουν δημιουργηθεί. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο και ήθελα να κλείσω, εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στις 4 ξεχωριστές ομιλήτριες που μας έκαναν απόψε την τιμή να είναι μαζί μας. Η κάθε μια ξεχωριστά έχει τη δική της σημαντική καθημερινή συμβολή στον αγώνα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Είναι τιμή μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στους συλλόγους γυναικών της πόλης μας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν για την πόλη τη φωνή κάθε μάχης που δίνεται για τα δικαιώματα της γυναίκας, για την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Τέλος, εκτός από τους στενούς συνεργάτες και την πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας, συνεργάτα την κυρία Κατζέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την παρουσιάστρια της απόψινης εκδήλωσης, την Κωνσταντίνα Μανιάτη, μια νέα ασκούμενη δικηγόρο που παρά το νεαρό της ηλικίας της κατάφερε, αφού προκρίθηκε στους εθνικούς γύρους διαγωνισμών, να συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης Διεθνούς Δικαίου. Είναι ένα κορίτσι από την γειτονιά μας, που πέρασε από τα σχολιά της πόλης μας, διακρίθηκε και προχωράει δυνατά μπροστά. Για μένα αυτό που βλέπω στο πρόσωπό της ως νέας γυναίκας είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα σήμερα. Είναι η ελπίδα.